Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Είμαστε καλά, είμαστε στον αγώνα για άλλη μια φορά. Για τις δεύτερες κάλπες. Εντάξει, το κουκουέ είστε μονίμως μάχημοι, δεν έχετε είμαστε τέτοιο μάχημοι, πρόβλημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Προσπαθούμε τουλάχιστον να είμαστε μάχημοι δίπλα στα προβλήματα του κόσμου. Για να δούμε λοιπόν, να ξεκινήσω ζητώντας σας έτσι ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την ιστορία με τη Ροδόπη και την μουσουλμανική μειονότητα, που έχει ανέβει κατακόρυφα και έχει προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση τις τελευταίες ημέρες. Ναι, κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ με τη μουσουλμανική μειονότητα είναι επικίνδυνο. Και η επικινδυνότητα έχει να κάνει και με το χρόνο που γίνεται αυτό το παιχνίδι και με την περιοχή και τα χαρακτηριστικά που έχει. Και το λέμε αυτό και γιατί η Θράκη αυτή τη στιγμή έχει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, στην ευρύτερη περιοχή, με αποκορύφωμα το ρόλο που παίζει η Αλεξανδρούπολη, η αμερικάνικη βάση ουσιαστικά από την οποία προωθούνται μια σειρά από οπλικά συστήματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά αυτό σε συνδυασμό και με άλλους σχεδιασμούς, εμείς είμαστε, ξέρετε, το μόνο κόμμα που και πριν τις προηγούμενες εκλογές του Μάη είχαμε βάλει στην ατζέντα, παρά ότι τα υπόλοιπα κόμματα αποφεύγανε να τοποθετηθούν ακριβώς γιατί συμφωνούν με αυτές τις στρατηγικές επιλογές, το γεγονός ότι δρομολογούνται κατά τη γνώμη μας επικίνδυνες διευθετήσεις και στα ελληνοτουρκικά. Όσον αφορά το Αιγαίο, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Δεν πιστεύετε ότι προωθείται, ας το πούμε έτσι, οι πρέσπες του Αιγαίου? Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή με νατοϊκή ομπρέλα και αμερικανική πρωτοβουλία υπάρχει μια προσπάθεια που έχει ήδη ανοίξει αυτή η συζήτηση για να προχωρήσουν σχέδια συνεκμετάλλευσης προς όφελος μεγάλων ενεργειακών κολοσσών, για τα οποία σχέδια θεωρούμε ότι υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι να αμφισβητηθούν κυριαρχικά δικαιώματα και της χώρας μας μέσα σε αυτό το παζάρι που γίνεται. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή για τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα η Τουρκία να κρατηθεί στο νατοϊκό μπλοκ, να το πω έτσι, να αποτραπεί η ακόμα μεγαλύτερη πρόσδεσή της με το άλλο μπλοκ υπεριαλιστικών δυνάμεων Κίνας-Ρωσίας. Οπότε μέσα σε αυτό το παζάρι θεωρούμε ότι έχει ήδη ανοίξει μια συζήτηση. Πιστεύουμε ότι το επόμενο διάστημα μετά τις εκλογές θα δούμε και άλλες εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα, για διευθετήσεις που θα ανοίγουν τέτοιου είδους ζητήματα. Άλιστα. Τώρα, να έρθουμε λιγάκι εδώ στα τρέχοντα, στα θέματα για τα οποία ελάχιστα αναφερθήκανε, αλλά και είναι όλους τους Έλληνες. Να ξεκινήσουμε με Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είχαμε προσφάτως περιστατικά που έδειξαν ότι δεν υπήρχαν οδηγοί για τα ασθενοφόρα. Εν έτη 2023 πέθανε μια γυναίκα πάνω στην καρότσα ενός αυτοκινήτου στην ΚΟ. Εικόνες βέβαια που δεν τιμούν τη χώρα μας. Είχαμε και τις δηλώσεις του κ. Πνευματικού που ξεσήκωσαν κύμα διαμαρτυριών. Τι λέει το ΚΚΕ, τι χρειάζεται να γίνει σε αυτό? Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να γίνει είναι να απορριφθεί η πολιτική η οποία μας έχει φέρει ως εδώ. Έχει δημιουργήσει δηλαδή ένα σύστημα υγείας σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, με τεράστιες ελλείψεις και σε υποδομές και σε προσωπικό. Ήταν η κορυφή του παγόβουνου με τα τρία περιστατικά που έγιναν μαζεμένα τις προηγούμενες μέρες με την έλλειψη ασθενοφόρων σε μια σειρά περιοχές, όχι μόνο στην ΚΟ, και στη Νέα Μάκρη, πολύ δίπλα στην Αθήνα, και στη Χαλκιδική. Είναι μια σειρά από τέτοιου είδους προβλήματα τα οποία τα βιώνει ο κάθε εργαζόμενος ο οποίος έχει κάποια στιγμή την ανάγκη να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο ή σε μια δημόσια πρωτοβάθμια δομή υγείας. Αυτή η πολιτική που έχει ως πυρήνα της το ότι αντιμετωπίζει την υγεία του κόσμου ως εμπόρευμα έχει μια σειρά από πολιτικές επιλογές που έχουν ακολουθήσει σε αυτή τη λογική που οδηγούν και στην διεύρυνση του ιδιωτικού τομέα της υγείας, όπου πετυχαίνει απίστευτα νούμερα κερδοφορίας, αλλά και στη λειτουργία του ίδιου του δημόσιου συστήματος με όρους ιδιωτικο-οικονομικούς. Και αυτό οδηγεί τελικά στο να έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, στο να εξαρτάται τελικά το αν θα καταφέρεις να βρεις άκρη σε ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζεις από την τσέπη σου. Κατά τη γνώμη μας, λοιπόν, η απόρριψη αυτής της πολιτικής, η σύγκρουση με αυτή την πολιτική είναι προϋπόθεση για να ανοίξει ο δρόμος για έναν τελείως διαφορετικό, μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Γιατί κατά τη γνώμη μας, το 2023 υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες να υπάρχει ένα πολύ ψηλό επίπεδο σύστημα υγείας με βάση τις σημερινές δυνατότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης. Να ρωτήσω όμως κάτι. Αν λάβουμε υπόψη μας το εκλογικό αποτέλεσμα, σημαίνει ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων συμφωνεί με αυτή την πολιτική που υλοποιεί η κυβέρνηση και τώρα, μόλις τώρα εσείς της ασκήσατε κριτική. Μήπως τελικά η ελληνική κοινωνία έχει κάνει μια συντηρητική στροφή και θεωρεί ότι αυτή η φιλελεύθερη προσέγγιση και η μεγαλύτερη είσοδο ιδιωτών καλυτερεύει την καθημερινότητά του?
Δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι αυτό το κυρίαρχο που σκέφτεται ένας κόσμος, ακόμη και ένας κόσμος που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, που ψήφισε Νέα Δημοκρατία δηλαδή και στις 21 Μαΐου. Αλλιώς γιατί να την ψηφίσει, αν δεν διαφωνεί με την πολιτική της. Μια ερμηνεία που δίνουμε. Προφανώς είναι κυρίαρχο σε πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής νεολαίας και εργαζόμενων και εργατικών λαϊκών στρωμάτων που δεν περνάνε καλά. Έχει κυριαρχήσει και δυστυχώς αυτό το πράγμα έχουν συμβάλει μια σειρά από πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, στο να διαμορφωθεί μια αντίληψη ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ότι αυτός ο δρόμος ο οποίος ακολουθείται από τις κυβερνήσεις όλων των προηγούμενων χρόνων και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ένας μονόδρομος. Όταν λοιπόν κυριαρχεί μια λογική ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, τότε ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου, ακόμη και αν δεν περνάει καλά σήμερα ή αν δεν δίνει λευκή επιταγή με την ψήφο του στην όποια κυβέρνηση, στην προκειμένη περίπτωση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, απλά επιλέγει με μια λογική του μικρότερου κακού, χωρίς να έχει και πολλές προσδοκίες, αν θέλετε. Εμείς, απ' την άλλη, από τη δική μας την πλευρά, προσπαθούμε να αναδείξουμε το διαφορετικό. Δηλαδή, το ότι κατά τη γνώμη μας υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει άλλη πορεία που μπορεί να ακολουθήσει ο κόσμος, είναι αυτός του οργανωμένου αγώνα, αμφισβητώντας αυτόν τον μονόδρομο και βάζοντας το επίκεντρο της ανάγκης μας και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες. Ξέρουμε ότι αυτός ο δρόμος που προτείνουμε δεν είναι ένας εύκολος δρόμος. Παρ' όλα αυτά είναι ο μόνος ελπιδοφόρος, γιατί ξέρετε, τα αδιέξοδα ο κόσμος πρέπει κάποια στιγμή να βλέπει ότι πρέπει να τα ξεπερνάει. Και μέσα από τον αγώνα του, από την πάλη του και από την πολιτική του επιλογή. Βλέπουμε όμως, κύριε Βουρδουμπά, ότι η Νέα Δημοκρατία, υλοποιώντας μια πολιτική, θα έλεγα έχοντας, ας το βάλω εντός εισαγωγικών, αριστερές καταβολές όπως αύξηση συντάξεων, δύο φορές αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση φόρων, στήριξη επιδομάτων με επιδόματα όταν υπήρχε δυσκολία, κατάφερε και διείσδησε στο μυαλό και στην καρδιά πολιτών που ανήκανε για δεκαετίες ολόκληρες στις λεγόμενες λαϊκές περιοχές της Ελλάδας. Ναι, δεν είναι καινούριο φαινόμενο αυτό. Πάντα θέλω να πω, και παλιότερα, αν θυμάστε, στις δυνάμεις του δικοματισμού στηρίζονταν και σε εργατικά λαϊκά στρώματα, σε πιο λαϊκές γειτονιές. Θέλω να πω, δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε και προφανώς ξαναλέω ότι σε μια περίοδο που στον κόσμο κυριαρχεί μια λογική να έχουμε χαμηλώσει πάρα πολύ τις απαιτήσεις μας και μια λογική ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ακόμη και κάποια pass, κάποια επιδόματα κτλ. Μπορεί να έπαιξαν ένα ρόλο στο να εμπιστευτεί ένας κόσμος ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Ξαναλέω όμως ότι κατά τη γνώμη μας αυτός ο κόσμος δεν είναι ότι περνάει καλά και δεν ισχύει ότι υπάρχει μια αύξηση μισθών που έχει βελτιώσει δραματικά το επίπεδο ζωής. Το αντίθετο κατά τη γνώμη μας συμβαίνει. Άλλωστε και αυτά τα οποία δόθηκαν είναι ένα μικρό μέρος από αυτά τα οποία έχουμε χάσει ως εργαζόμενοι, ως συνταξιούχοι και ως μικροί επαγγελματίες όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς θα συνεχίσουμε να λέμε στον κόσμο ότι έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη από αυτήν την οποία έχει μέχρι τώρα αξιοποιήσει. Εκεί είναι ο δρόμος ο οποίος μπορεί να δώσει, αν θέλετε, και σήμερα ακόμα μεγαλύτερες αναστάσεις ανακούφισης στον κόσμο, μέσω από τον αγώνα που μπορεί να πετύχουμε πράγματα, να πετύχουμε και νίκες και κατακτήσεις και να στριμώξουμε και την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα έχουμε. Και ταυτόχρονα, βέβαια, να ανοίξουμε και ένα δρόμο για πιο ριζικές αλλαγές που θα λύσουν τέτοιου είδους ζητήματα πιο οριστικά. Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι η ίδια, υλοποιώντας μια φιλελεύθερη αντίληψη στην οικονομία, πέτυχε να μιλήσει στην καρδιά αυτών που ονομάζουμε μεσαία τάξη με ένα βασικό επιχείρημα. Σας μείωσα τους φόρους που σας αύξησε η αριστερά. Εδώ τι απαντάτε? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι αλήθεια ότι έχουν μειωθεί φόροι. Γιατί μείωση φόρων σημαίνει να έχουν λιγοστέψει αυτά τα οποία παίρνουν από τις τσέπες μας. Η αλήθεια είναι ότι ενώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε φτάσει τα φορολογικά έσοδα στα 49 περίπου δισεκατομμύρια, παίρνοντας σε σκητάλη από τα περίπου 42 που υπήρχε η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, του 12 με 15, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας θα έχει φτάσει περίπου στα 56 δισεκατομμύρια τα φορολογικά έσοδα. Και ξέρετε, αυτά τα φορολογικά έσοδα δεν προκύπτουν από αυτούς οι οποίοι έχουν βγάλει τεράστια κέρδη τα τελευταία χρόνια. Προκύπτουν στο 95% από τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Λέω, ανεξάρτητα λοιπόν από τη μείωση κάποιων μεμονωμένων συντελεστών, η επιβάρηση φορολογική είναι ξεκάθαρα ταξική κατά τη γνώμη μας. Την πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι μικροί επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή αυτό το μείγμα πολιτικής, να το πω έτσι, που ακολουθήθηκε και αυτά τα χρόνια, δείχνει και πάλι ποιοι ωφελούνται. Ωφελούνται συγκεκριμένοι λίγοι, αυτοί που λέμε επιχειρηματικοί όμιλοι, και πλήττονται ακόμη και σε περίοδους ανάπτυξης η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία. Ακριβώς γι' αυτό, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να απορριφθεί αυτός ο δρόμος. Ξαναλέω ότι προφανώς η συζήτηση ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει έγκριση για την πολιτική της, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι ολοκληρωμένη σαν απάντηση στο τι έχει συμβεί. Έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης όλες εκείνες οι δυνάμεις που έχουν δημιουργήσει τεράστιο κλίμα απογοήτευσης στον κόσμο. Εμείς, απ' την άλλη, παραμένουμε αισιόδοξοι,
Παραμένουμε να πιστεύουμε στη δύναμη των πολλών, ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα και αυτό κατά τη γνώμη μας μπορεί να αποτυπωθεί και με το εκλογικό αποτέλεσμα στις 25 του Ιούνιου, δίνοντας συνέχεια στην άνοδο που είχε το ΚΚΕ στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Μάλιστα. Θέλω λίγο να πάμε στην νεολαία, κύριε Βουρδουμπά, όπου υποτίθεται η νεολαία, επειδή είναι και περισσότερο προοδευτική, πιο αντισυστημική, πιο ενεργή στην καθημερινότητα, είδαμε και τις τεράστιες διαδηλώσεις μετά τα Τέμπη, υποτίθεται ότι ψήφιζε προοδευτικά. Τελικώς απεδείχθη ότι η πλειοψηφία των νεολαίων στηρίξαν τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πώς το ερμηνεύεται? Η νεολαία δεν είναι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ξεκομμένο από τα υπόλοιπα, σίγουρα. Προφανώς υπάρχουν ορισμένα στοιχεία ριζοσπαθισμού, αμφισβήτησης, πιο έντονα σε αυτές τις ηλικίες. Νομίζουμε ότι αποτυπώθηκε καταρχάς ένα θετικό αποτέλεσμα και στην νεολαία. Αν δείτε και τα στοιχεία αυτά τα οποία έχουν προκύψει από τα exit poll, φαίνεται ότι το ΚΚΕ, για παράδειγμα, έχει ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά από το 7,2. Έχει τρίτο κόμμα είναι ουσιαστικά. Έχει παραπάνω λοιπόν ποσοστά. Αποτυπώθηκε αυτό το πράγμα, αν θέλετε, μια δυναμική δηλαδή που υπάρχει σε ένα τμήμα της νεολαίας και στις φοιτητικές εκλογές που ήταν πολύ κοντά στις βουλευτικές, όπου είπαν σπουδαστική για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε πρώτη δύναμη. Θέλω να πω ότι υπάρχει και μεγαλώνει μάλιστα ένα ρεύμα και στην νεολαία που αμφισβητεί το σύστημα επί της ουσίας του και όλα τα κόμματά του. Μπαίνει μπροστά στον αγώνα, εκφράστηκε αυτό το πράγμα με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για το έγκλημα στα Τέμπη. Προφανώς δεν είναι λυμμένα όλα. Δεν έχει πιστεί το σύνολο της νεολαίας γύρω από αυτή την προοπτική και αυτόν τον αγώνα και αυτή τη δυναμική. Εμείς καλούμε τους νέους να πάνε ακόμα πιο μαζικά στην κάλπη, να δώσουν ακόμα πιο ηχηρό μήνυμα και στις 25 του Ιούνιου, στηρίζοντας το ΚΚΕ, που είναι, αν θέλετε, και εκείνη η επιλογή που ανοίγει και μια διαφορετική προοπτική για το πώς θα ζήσουν τα νέα παιδιά στο αύριο, για να ξεπεράσουμε την εργασιακή ζούγκλα που βιώνει η νεολαία σήμερα, τα τεράστια αδιέξοδα και στο σχολείο και όταν τελειώνει το σχολείο η νεολαία, μια τεράστια εκμετάλλευση που υφίστανται οι νέοι εργαζόμενοι. Λέω ειδικά για παράδειγμα στο ζήτημα του τουρισμού, στον κλάδο του τουρισμού, όπου σε μεγάλο βαθμό δουλεύουν παιδιά μικρότερων ηλικιών, 20, 25, 30 χρονών, όπου εκεί η εκμετάλλευση σπάει κάθε ρεκόρ. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα βέβαια σπάνε ρεκόρ και τα κέρδη των ξενοδοχειακών ομίλων, των μεγάλων αλυσίδων της εστίασης και ούτω καθεξής. Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Αν σας ρωτήσει κάποιος γιατί σε αυτές τις κάλπες να ψηφίσει ο ΚΚΕ και όχι ένα άλλο κόμμα μικρότερο που κινείται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, το οποίο μπαίνοντας στη Βουλή μπορεί να κόψει βουλευτές και να κάνει λιγότερο παντοδύναμο τον κύριο Μητσοτάκη. Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα που προκύπτει σε αυτή την κάλπη στις 25 Ιουνίου είναι αν θα δοθεί η συνένεση στην αντιλαϊκή πολιτική, είτε απευθείας ψηφίζοντας Νέα Δημοκρατία, είτε ψηφίζοντας έμεσα τα κόμματα τα οποία θα συνεχίσουν να βάλουν πλάτη, όπως το έκαναν και την προηγούμενη τετραετία, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και το επιχείρημα το ότι μπαίνοντας κάποια κόμματα αμφιβόλου ταυτότητας, θα μου επιτρέψετε να πω, ως κομίτες που εμφανίζονται, και μιλάω για παράδειγμα για το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, το οποίο έχει μια εντυπωσιακή στήριξη, να το πω έτσι, από μέσα ενημέρωση στις τελευταίες ημέρες. Έχει αυτό. Χωρίς να ξέρουμε καν ποιες είναι οι θέσεις για πάρα πολλά ζητήματα, αλλά έχοντας πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος είναι ο ρόλος και η στάση. Μιλάει για την αγάπη. Μιλάει για την αγάπη, αλλά ξέρετε, η αγάπη ούτε τρώγεται από αυτούς που δεν έχουν να φάνε, ούτε αυξάνει τους μισθούς, ούτε δημιουργεί προϋποθέσεις για να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις, ούτε λύνει τα προβλήματα στον τομέα της υγείας, ούτε ως όλα τα υπόλοιπα μεγάλα ζητήματα. Ούτε το επιχείρημα το ότι μπαίνοντας ένα κόμμα μέσα θα σταματήσει την παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι σωστό. Ξέρετε άλλωστε ότι το μπόνους των 50 ευρών που υπάρχει στον εκλογικό νόμο βάσει το οποίο θα πάμε στις κάλπες είναι ένας νόμος ο οποίος κλέβει έδρες από τα κόμματα τα οποία είναι μέσα στη Βουλή. Από το ΚΚΕ για παράδειγμα θα κλέψει έδρες για να πάρθει αυτό το μπόνους των 50 ευρών. Και θεωρούμε ότι αυτό που πρέπει να σκεφτεί ένας κόσμος είναι με ποια αντιπολίτευση, με ποιους όρους και για ποια συμφέροντα θα υπάρξει την επόμενη μέρα των εκλογών. Ποιος δηλαδή θα δυσκολέψει τη ζωή, θα βάλει εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που όπως φαίνεται θα έχουμε την επόμενη των εκλογών. Θα δώσει τις μάχες στο κίνημα για να υπάρξουν ορισμένες κατακτήσεις και να ανοίξουν και ένα διαφορετικό δρόμο ελπίδας που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναγκαίο να υπάρχει σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Γιατί ξέρετε, ένα κλίμα μαυρίλας και ότι δεν αλλάζει τίποτα δεν μπορεί να συνεχίσει, δεν μπορεί να μας βγάζει πουθενά. Θα μας φέρνει όχι από το να ψάχνουμε το μικρότερο κακό, όπως ψάχνει ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου, αλλά θα μας οδηγήσει διαρκώς στο μεγαλύτερο κακό. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.